Την άνοιξη του 1942 αρχίζει στα ελληνικά βουνά η κυρίως ανάπτυξη του ανταρκτικού κινήματος, ύστερα από τις σποραδικές απόπειρες του προηγούμενου χρόνου. Αυτό γίνεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη φάση του αντιφασιστικού πολέμου, καθώς οι δυνάμεις του άξονα προελάβουν σε όλα τα μέτωπα. Στη Ρούμελη ξεκινάει ο ένοπλος αγώνας του ελληνικού λαϊκού απελευθερωτικού στρατού, ΕΛΑΣ, με πρωτοκαπετάνιο τον Άρη Βελουχιώτη. Με αυτό το ψευδώνυμο, που συνδύαζε την αρχαία πολεμική ορμή των Ελλήνων με τις απελευθερωτικές παραδόσεις της κλεφτουριάς και του 21, πέρασε στην ιστορία ο Θανάσης Κλάρας. Γεωπόνος από τη Λαμία, στρατευμένος στο κομμουνιστικό κίνημα από το 1925, ο Θανάσης Κλάρας είχε πίσω του μια οικογενειακή παράδοση που οι ρίζες της έφταναν από τον πατέρα του στους Κλαραίους και από τη μάνα του στους Ζερβαίους οπλαρχηγούς του 21. Το όραμα ενός αδυσόπιτου ανταρτοπόλεμου κατά των κατακτητών, που θα στηρίζεται στις λαϊκές δυνάμεις, κυριεύει τον Άρη από τις πρώτες μέρες της κατοχής, μόλις επιστρέφει από το μακεδονικό μέτωπο όπου πολέμησε σαν πυροβολητής. Ήδη στις 15 Μαΐου του 1941 συγκαλεί στο δασίλειο της Κεσαριανής σύσκεψη παλιών συντρόφων του, όπου ανάμεσα στα άλλα τονίζει: «Ο πόλεμος πρέπει να συνεχιστεί, με το όπλο στο χέρι». Με επίμονες πιέσεις στην τότε ηγεσία του κόμματός του, ο Άρης ζητάει να του ανατεθεί η προετοιμασία του Αντάρτικου. Τελικά, ο Ανδρέας Τζίμας διαβιβάζει εκ μέρους της ηγεσίας στον Άρη την έγκριση για μια διερευνητική αποστολή γύρω από τις δυνατότητες δημιουργίας ανταρκτικών ομάδων στη Ρούμελη και Θεσσαλία. Στις 19 Νοεμβρίου του 1941, έχοντας μαζί του σαν σύνδεσμο το Γιάννη Χατζηπαναγιώτου, Θωμά, ο Άρης φεύγει για τη Λαμία. Εκεί έρχεται σε επαφή με τα τοπικά στελέχη και με τη βοήθειά τους, κυκλοφορώντας με ψεύτικη ταυτότητα, περιοδεύει στις γύρω περιοχές, φτάνοντας τελικά μέχρι το Βόλο, από όπου πάλι επιστρέφει στη Λαμία. Σε εκθέσεις προς την ηγεσία διατυπώνει την πεποίθησή του ότι μπορεί και πρέπει να δημιουργηθεί αντάρτικο στη Ρούμελη και ότι επιβάλλεται να καταληφθεί ο ορεινός όγκος της λόγω της ιδιαίτερης στρατηγικής του σημασίας. Στις 2 Φεβρουαρίου 1942 γίνεται στην Αθήνα η ιδρυτική σύσκεψη για τη δημιουργία ανταρκτικού στρατού του ΕΑΜ. Η αρχική άποψη είναι να ονομαστεί Ελληνικός Λαϊκός Στρατός, ΕΛΣ. Ρωτήσαμε ένα ραντεβού με μια κατακλυσμένη βροχή στις 2 του Φλεβάρη, τη μέρα της Παπαντής που πήγαμε, μου είσαι, μα είσαμε την ψυχή που λέγει στο ραντεβού μας. Πήγαμε εκεί πέρα και αρχίσαμε τη συζήτηση για αυτό. Ο Χατζής, επειδή είχε δουλειά, έφυγε, είχε επαφές με τους πολιτικούς και δεν μπορούσε να χαλάσει τα ραντεβού του, έφυγε, έμειναμε οι άλλοι τρεις. Συζήτηση σε συζήτηση, ο Κοτσάκης εκείνος πρότεινε να βάλουμε το Α, το απελευθερωτικό στρατός. Και έτσι από ΕΛΣ έγινε ΕΛΑΣ. Στα μέσα Απριλίου του 1942, ο Άρης έρχεται πάλι στη Λαμία, από όπου αυτός και οι συνεργάτες του αρχίζουν μια νέα μεγάλη περιοδία για την προετοιμασία πια της συγκρότησης ανταρκτικών ομάδων. Μετά από αυτή την περιοδία, η οποία είχε βέβαια πολλές περιπέτειες, χιόνια, σύλληψη από γροφύλακες, ξενύχτια σε νεκροταφεία μέσα σε τάφους για να αποφύγουμε τους κινδύνους, καταλήξαμε στη Λαμία, οπότε στη συνεδρίαση αποφασίσαμε να βάλουμε πια επιτακτικά το ζήτημα της εξόδου αντάρτικου, προετοιμασίας των ανθρώπων κατά χωριό, πόσους θα δώσουν για έξοδο στα βουνά και τη δημιουργία αντάρτικων ομάδων. Έτσι λοιπόν πάλι ξαναφύγαμε από τη Λαμία, γυρίζοντας σε οργανώσει μία-μία και βάζοντας αυτό το καθήκον. Και στις 14 του Μάη, τώρα συναντηθήκαμε πια στη Λαμία και εκεί πήραμε πια την απόφαση. Και η κάθε οργάνωση που ήρθε εκεί από όλες τις επαρχίες και τις κομοπόλεις του νομού έδωσε πια συγκεκριμένο αριθμό πόσους αντάρτες θα δώσει κάθε μία.
Μέσα στο Μάιο συγκροτούνται στη Ρούμελη οι δύο πρώτες ολιγομελείς ομάδες του Ελλάς, η μία στη Σπερχιάδα και η άλλη στην Παρνασίδα. Τα πρώτα βήματά τους είναι εξαιρετικά δύσκολα. Κάποιοι δεν αντέχουν στις δυσκολίες και αποχωρούν. Κάποιοι άλλοι έρχονται να πάρουν τη θέση τους. Την ίδια περίπου περίοδο κινείται για τη δημιουργία Αντάρτικου και ο απότακτος συνταγματάρχης Ναπολέον Ζέρβας, αρχηγός του ΕΔΕΣ. Στο ξεκίνημά του στηρίζεται σε έναν κύκλο ομοειδεατών του αξιωματικών, καθώς και στην ενίσχυση των Άγγλων. Όπως έχει γραφεί πολλές φορές, ο ΕΔΕΣ είναι δημιούργημα του Ζέρβα. Τον ίδρυσε το Σεπτέμβριο του 1941. Η βασική αρχή ήταν να αξιοποιήσει τους πλαστηρικούς αποτάκτους αξιωματικούς των δύο τελευταίων κινημάτων, του 1935 και του 1933, τους δημοκρατικούς αξιωματικούς. Εγώ μόλις τον γνώρισα, εντυπωσιάστηκα από τις ικανότητες που είχε και πρωτίστως είχε πείρα από Αντάρτικο, διότι ξεκίνησε κάνοντας περίπου σχεδόν ένα αγώνα Αντάρτικο τότε το 1916-17-18. Και μέσα μου είπα αμέσως, λέω, αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορέσει να ανέβει στο βουνό και να σταθεί στο βουνό. Διότι κάτι προσπάθειες και βολιδοσκοπήσεις που είχαμε κάνει και συζητήσεις με πολλούς άλλους αξιωματικούς, πολύ ανώτερους από το Ζέρβα και με μεγαλύτερη ακτινοβολία, δεν είχαν τελεσφορήσει. Διότι το Αντάρτικο είναι άλλο πράγμα. Αυτή τη μορφή του αγώνος δεν την ήξερε ο κάθε αξιωματικός. Ο Ζέρβας την κατήχε. Μέσω του Χαράλαμπου Κουτσογιαννόπουλου, αρχηγού της οργάνωσης πληροφοριών Προμηθεύς, ο Ζέρβας ζητά τη βοήθεια των Άγγλων. Το συνήθισα το Ζέρβα, ο οποίος μου είπε, «Μπάμπη, θέλω να βγω στο βουνό». Προσπάθησα με τον Μπαρδόπουλο, με τους Εγγλέζους, και οι Εγγλέζοι περιμένανε τον αρχηγό, εμένα δηλαδή, τον Προμηθέα. Εντάξει, τι ζητάτε να πούμε, πώς θέλετε κλπ. Λέει, θέλω ένα χρηματικό ποσό ορισμένο για να προπαρασκευαστώ και μετά δύο μήνες να βγω στο βουνό, να πούμε. Είχε εντωμεταξύ οργανώσει ο Ζέρβας το ΕΔΕΣ και το είχε οργανώσει με σύνδεσμο από το Παρίσι με τον Πλαστήρα τον Γομινό Πυρομάου, έναν έκτακτο υπέροχο άνθρωπο, να πούμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία εμφωλία, λέω, να το κάνω με τον ασύνοματο, να πούμε, και αν οι Εγγλές δέχονται, ευχαρίστω όλα αυτά. Έκανα τον αυτό και εντάξει, εντάξει, οι Εγγλές. Στις 23 Ιουλίου του 1942, ο Ζέρβας μαζί με τον υπαρχηγό του ΕΔΕΣ Κομνηνό Πυρομάγλου και τους αξιωματικούς Μιχαήλ Μυριδάκη, Παντελή Κοτσάκη και Ιωάννη Παπαδάκη φεύγουν από την Αθήνα για την Ήπειρο και φτάνουν στην ορεινή περιοχή του Βάλτου για να αρχίσουν εκεί τη δημιουργία Αντάρτικου. Όπως θα γράψει αργότερα ο Ζέρβας, η επιλογή αυτή έγινε γιατί από εκεί θα μπορούσε να ελέγχεται η σημαντικότερη χερσαία αρτηρία επικοινωνίας των Ιταλικών στρατευμάτων με τη βάση του στην Ιταλία. Ο Ζέρβας εμφανίζεται με το ψευδώνυμο Νίκος Σουλιώτης, αναφορά στους Σουλιώτες προγόνους του οπλαρχηγού Ζερβαίους. Γρήγορα όμως η πραγματική του ταυτότητα γίνεται γνωστή. Στα πρώτα βήματά του συναντά σοβαρές δυσκολίες, καθώς αντιμετωπίζει την αντίδραση πολλών προκρήτων της περιοχής, που με απειλές κατάδοσης στους Ιταλούς και άλλες ενέργειες προσπαθούν να τον εκδιώξουν από το Βάλτο και τον αναγκάζουν σε συνεχείς μετακινήσεις. Στο μελογόσιο του Ζακαριτσίου, τον περιήθελπτη οπλαρχηγός Σαραφείμ Κοτσογιάννος. Αλλά δυστυχώς εκεί έπαθε μεγαλύτερη λαχτάρα. Εκεί του κλέψαν και τον ασύρματο. Βαλτοί, άνθρωποι των Βαλτινών που ήθελαν να διώξουν τον Ζέρβα από το Ρενά, το Βάλτο, του κλέψαν και τον ασύρματο το βράδυ που κοιμάνταν, με την ανοχή βέβαια των σκοπών. Ο ασύρματος, ύστερα από μεγάλες πιέσεις του πλαρχηγού Κουτσοέανο, βρέθηκε μετά από δύο μέρες, αλλά βρέθηκε κατεστραμμένος. Τότε αναγκάστηκε ο Πυρομάγλο και ο ασυρματιστής και υπέστρεψαν στην Αθήνα προς εξοικονόμησην άλλο ασυρμάτο. Ο Ζέρβας φεύγει από το Βάλτο και εγκαθίσταται στο χωριό Μεγαλόχαρη Άρτας, όπου βρίσκει πρόθυμη συμπαράσταση από τους εκεί κατοίκους, καθώς και από άλλα χωριά της περιοχής. Τη Σκουλικαριά,
το κλειδί, το βελεντσικό, το μεσόπυργο. Παλιοί αντάρτες του Ζέρβα έχουν σύναξη στη Σκουλικαριά. Σε αυτούς τους απλούς ανθρώπους των ορεινών χωριών, λιτοδίαιτους και ανθεκτικούς στις κακουχίες, στηρίχτηκε ο Ζέρβας στα πρώτα βήματά του για τη δημιουργία των εθνικών ομάδων Ελλήνων ανταρτών, όπως ονόμασε τα τμήματά του. Πολεμιστές από παράδοση είχαν σπεύσει να κρύψουν οπλισμό τις μέρες της κατάρρευσης του μετόπου και τώρα συγκροτούσαν ομάδες με επικεφαλής οπλαρχηγούς σαν τον Σπύρο Καραμπίνα, τον Απόστολο Παπακώστα, τον Λάζαρο Τρίμπο, τον Γρηγόρη Κοσιβάκη και άλλους. Με τις δυνάμεις αυτές ενώνεται και η ανεξάρτητη ανταρκτική ομάδα του Βάλτου που είχε επικεφαλής τον γιατρό Στυλιανό Χούτα, προερχόμενο από την οργάνωση Ελλάς Ελευθερία. Στο μεταξύ, μέσα στο καλοκαίρι του 42, στο χώρο της Ευρυτανίας αναπτύσσει πυρετώδη δραστηριότητα ο Άρης. Η δύναμη των λίγων στην αρχή ανταρτών του αυξάνεται πια σταθερά. Αφοπλίζονται οι σταθμοί χωροφυλακής και καταλύονται γενικά οι αρχές του κατοχικού κράτους στα ορεινά χωριά. Με αυστηρά μέτρα, η περιοχή απαλλάσσεται από τη μάστιγα της ληστείας και της ζωοκλοπής. Μέσα στην ατμόσφαιρα ενθουσιασμού που δημιουργεί η είσοδος των ανταρτών στα χωριά με την ελληνική σημαία μπροστά, ο Άρης καλεί τους κατοίκους να πάρουν την υπόθεση της ελευθερίας στα χέρια τους. Και τους έλεγε ότι από αυτή τη στιγμή είσαστε ελεύθεροι εσείς. Από εδώ και πέρα η διατήρηση αυτής της ελευθερίας και η λειτουργία, όπως τα λέγαμε, αυτής της ελευθερίας στο χωριό σας ανήκει σε εσάς. Δεν υπάρχουν αρχές κατοχής. Όπου περνάμε εμείς τις διαλύουμε. Από εδώ και πέρα κυρίαρχος είναι ο λαός. Όπου ελευθερώνεται και ένα κομμάτι ελληνικής γης, κυρίαρχος είναι ο λαός, και έκανε την περιγραφή το πώς πρέπει στο εξής το χωριό τους για να οργανωθεί και να προχωρήσει ακόμα, να προχωρήσει περισσότερο. Στο δύσκολο αυτό ξεκίνημα αναδείχνεται η ισχυρή ακτινοβολία της προσωπικότητας του Άρη, για την οποία μιλούν όλοι όσοι είχαν οποιαδήποτε επαφή μαζί του. Ο ηγούμενος της Μονής Αγάθωνος, πατήρ Γερμανός, συμπολεμιστής του Άρη με το ψευδώνυμο Ανυπόμονος, λέει γι' αυτόν. Πρώτα απ' όλα ήταν γεννημένος ηγέτης. Ένα πέρασμα του Άρη ξεσήκωνε και πεθαμένος του, ξεσήκωνε, τόσο ενθουσίαζε να πούμε. Και είναι εκείνος ο οποίος, μας αρέσει δεν μας αρέσει, είναι αλήθεια, δημιούργησε τον γαλαξία του ελληνικού στερεώματος που λέγεται το Ελλάς. Δεν τα δημιουργούν αυτά τα πράγματα ούτε οι ολομέλειες, ούτε οι κεντρικές του και πώς τις λένε. Τα δημιουργεί ο ένας που μπαίνει μπροστά. Λοιπόν, ο Άρης ήταν ο ένας ο οποίος ήξερε να αξιοποιεί την προσφορά των πολλών. Οι πολλοί υπάρχουν παντού και πάντοτε, ο ένας λοιπόν. Αυτό ήταν ο Άρης με δύο κουβέντες. Από το 1942 είχα και εγώ την ευτυχία να τον γνωρίσω προσωπικά. Σαν πρώτο καπετάνιος του Ελλάς, διέθετε τέτοια μόρφωση στον στρατιωτικό τομέα, ώστε κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι ο Άρης Βελουχιώτης δεν ήταν εξ επαγγέλματος στρατιωτικός. Θυμάμαι που τον χαρακτήριζε η ευαισθησία σε ό,τι είχε σχέση με τις σκληρές συνθήκες κάτω από τις οποίες δρούσε ο Ελλάς, και ήταν πρώτος στην αντοχή όλων αυτών των κακουχιών και των δυσκολιών που περνούσαμε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι στα 3 χρόνια που δρούσαμε μαζί, από το 42 μέχρι και το 44, ήταν λίγες οι περιπτώσεις που το άλογο το οποίο διέθετε ο Ελλάς για τον πρωτοκαπετάνιο του να χρησιμοποιείται από τον ίδιο, και κάθε φορά δεν δίσταζε να το διαθέτει σε κάποιον τραυματία, σε κάποιον άρρωστο, σε κάποιον πιο κουρασμένο από εκείνον, σε κάποιον πιο ξυπόλυτο από εκείνον. Την άνοιξη του 42 αρχίζει η ανάπτυξη του αντάρτικου και στον Όλυμπο. Η πρώτη ανταρτοομάδα συγκροτήθηκε στον Όλυμπο σε μια κορυφή που ονομάζεται Κουκούλη της Διάβας,
είναι ένα ομώνυμο κατεστραμμένο χωριό, παλιό. Και αποτελέστηκε από 7 τσερτσενιώτες. Από τον Νίκο τον Ξινό, τον καπετάνη Σμόλεκα αργότερα, τον Λευτέρη τον Παπαστέργιο, τον Ολυμπίσιο, τον Τζαριτσάν και αυτός, από μένα, από τον Μπάλαρα τον Νίκο Μπαδιάκο και από άλλους 3-4. Την άλλη την ημέρα προσλάβαμε και τον Βασίλη τον Οικονόμο από το Δομένικο. Αυτή η συγκρότηση ομάδας έγινε τις 20 του Μάη του 1942. Ο βασικός πυρήνας της ομάδας είχε αποτελεστεί από καταδιωκόμενους κομμουνιστές του χωριού Τσαριτσάνη, που χάρη στην έγκαιρη ειδοποίηση του ενωμοτάρχη του χωριού είχαν γλιτώσει τη σύλληψη από τους Ιταλούς στα τέλη Ιουνίου του 1941 και από τότε κρύβονταν στη γύρω περιοχή. Τον Ιούλιο του 1942, ο υπεύθυνος του Θεσσαλικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος, Κώστας Γαμβέτας, συγκαλεί σύναξη των πρώτων ανταρτών του Ολύμπου στο χωριό Πουλιάνα. Ήρθαμε και κάναμε μια σύναξη. Μας μίλησε ο Γαμβέτας για τον εθνικό απελευθερωτικό σκοπό του αγώνα. Γιατί τραγουδούσαμε τραγούδια, είχαμε ανάψει φωνές, φωτιές νύχτα, είχαμε ψήσει, είχαμε πάρει θάρρος περισσότερο. Δίπλα παραπέρα, ο Μίτσος ο Πάπας και κανένα δυο-τρεις δικοί μας σερτσενιώτες, αντάρτες, άρχισαν να τραγουδούν τα τραγούδια του Δημητρόφ και των Ρώσων Παρτιζάνων. Τους φωνάζει αυτός, ελάτε εδώ, τους λέει. Εδώ δεν κάναμε τέτοιο αγώνα. Εμείς κάναμε εθνικό απελευθερωτικό αγώνα και προσέξτε. Μέσα στο καλοκαίρι του 1942 συγκροτούνται 4 ανταρτικές ομάδες στον Όλυμπο και άλλες 5 στον Κίσαβο. Οι αντάρτες κάνουν πια ανοιχτές εμφανίσεις στα χωριά, χτυπούν τους τρομοκράτες της λεγόμενης Βλαχικής Λεγεώνας και άλλους συνεργάτες των κατακτητών. Και στα μέσα Νοεμβρίου του 1942, στο λιβάδι Ελασσόνας, αντάρτες του Ολύμπου μαζί με δεκάδες ένοπλους χωρικούς των εφεδρικών ομάδων εξοντώνουν ένα ολόκληρο ιταλικό απόσπασμα που πήγε να λαιλατήσει το χωριό. Στα βουνά της Δυτικής Μακεδονίας, το φθινόπωρο του 1942 αρχίζει μια ανάπτυξη του ένοπλου αντιστασιακού κινήματος που στηρίζεται αρχικά στα λίγα εναπομείναντα μέλη των πρώτων ανταρτικών ομάδων του προηγούμενου χρόνου. Σε πρώτο στάδιο οι αντάρτες αφοπλίζουν τους σταθμούς χωροφυλακής, ανοίγουν τις αποθήκες των τροφίμων που συγκέντρωναν οι κατακτητές και τα διανέμουν στους πεινασμένους χωρικούς. Το 42 του καλοκαίρι κάνουμε την δεύτερη ομάδα. Όλοι οι άλλοι πιαστήκανε, ο γιατρός έφυγε πάει στη Μέση Ανατολή. Έμεινα εγώ και Θόδωρος ο Μελωνάς. Ήρθε ο καθοδηγητής του ΕΑΜ, Χρήστος Παπαζής λεγόταν, και ασυμπλήρωσε τους δυο με άλλους 5 συναγωνιστές και γεννήκαμε 7. Ανέθεσαν την ηγεσία σε μένα, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δρούσαμε ομαδικά όμως, ό,τι αποφάσεις παίρναμε, παίρναμε μαζί. Συγκροτήσαμε πάλι το 42 την ένοπλη ομάδα, οργανώσαμε εδώ πέρα τα χωριά, τόσο το Βίου και όσο των Ριβενών, τα περισσότερα χωριά. Το Δεκέμβριο ήταν, τέλη Νοεμβρίου και τα λοιπά, πήγαμε και διαλύσαμε την υποδίκη Πολυνερίου. Ο Μύραχος έλειπε, ήταν σε ένα χωριό απέναντι από το Πολυνέρι. Η χωροφυλακή ήταν καμιά 50-60 χωροφυλάκες, τους βοτήξαμε αμέσως, δεν έφεραν καμιά αντίσταση. Τους αφοπλίσαμε, έστειλα τον καπετάν Σκοτίδα, το επώνυμο Θεοχαρόπλος δάσκαλος, τον έφερες αντιπροφόγος. Πήγε με 3-4 παιδιά στο απέναντι στο χωριό αυτό, Λάβδα, δεν τη Σαργανή, κάπως έτσι λένε. Τον βρήκε το Μύραχο εκεί πέρα, τον έφερε στερνά. Του λέμε, εμείς είμαστε αντάρτες. Τον οπλισμό θα τον πάρουμε. Αν θέλετε να μας δώσετε και κάτι από τον ηματισμό, γιατί είμαστε εξυπόλυτοι περισσότεροι και γυμνοί, μας δίνετε. Δεν θέλετε, δεν μας δίνετε. Μας περιπτώσει, μας δώσαμε μερικά πράγματα. Τώρα εσείς μερικοί ζήτησαν να καταταγούν αντάρτες. Σου λέγω, παιδιά, εδώ θα θεωρηθεί, αν καταταγείτε, εκβιασμός. Πάντε στα σπίτια σας, στην πατρίδα σας και από εκεί, άμα θέλετε, ανταρτικά τμήματα θα υπάρχουν πλέον σε όλη την Ελλάδα. Και από εκεί, αν θέλετε, όσο θέλετε, κατατάξτε. Ένας όμως κριτικός, Ζαχαρίας Αναγνωστάκης το όνομά του, λέει: εγώ, καπετάνια, είμαι από την Κρήτη. Δεν μπορώ να πάω ούτε στην Κρήτη, ούτε θέλω να πάω στους Ιταλούς πια.
θα έρθω μαζί σου. Είχαμε όμως μια εντολή να μην παίρνουμε χωροφύλακες έτσι με τη, κάπως με τη βία κλπ. Λέω, παιδί μου, δεν μπορώ να σε πάρω. Όχι, λέει, θα αυτοκτονήσω το μοστάσιο αν δεν με πάρεις. Το πήρα, μπας περιπτώσει, είχε καλός αγωνιστής. Από εκεί προχωρήσαμε και πάμε στον Αγιώργη. Είχαν μια αποθήκη μεγάλη Ιταλή, τρόφιμα. Σιτάρια, καλαμπόκια κλπ. Ανοίξαμε την αποθήκη, φουνάξαμε τον παπά, το δάσκαλο, τον πρόεδρο της κοινότητας και άλλους κάναν δύο δημογέροντες και μεράσαν τα τρόφιμα, γιατί πεινούσε και όλο ο κόσμος τότε, αυτή είναι αλήθεια. Τα μεράσαν. Από εκεί αποπίσαμε την προράτηση στη γέφυρα κάτω, ήταν χωροφύλακες και από εκεί πήγαμε λοιπόν και αποκλείσαμε και την υποδίκη Σατίστης. Στην υποδίκη της Σατίστης ήταν ο Βιτζελόπουλος διοικητής, ο Θωμάς τότες. Αν και ήταν οργανωμένος, αλλά και το βράδυ δεν ήταν. Την άλλη μέρα ο Βιτζελόπουλος κατεβαίνει στην Κοζάνη. Πάει στην διοίκηση χωροφυλακής στον Γερμανό του Φρόχο και λέει ότι χθες το βράδυ ήρθαν 400 αντάρτες. 25 ήμασταν όλο. Και δώσαμε μάχη και μας πήραν τον οπλισμό, μας πήραν και τον ηματισμό. Τελειώσαν, δεν είχαμε άλλα. Να μου δώσετε οπλισμό και ροκισμό να πηγώ να τους κυνηγήσω. Του δίνω πραγματικά οπλισμό και ο Βενιζανόπουλος με τους χωροφύλακες όλους βγήκαν στο βουνό. Έγιναν αντάρτες. Στο βουνό Πάικο, υπό το πόρι της ανταρτικής ομάδας του 41, Αθανάσιος Διάκος, που είχαν απομείνει, ενισχυμένοι με νέες δυνάμεις, δημιουργούν το αρχηγείο του Ελλάς Πάικου. Το συγκρότημα πια του Πάικου, του Ελλάς του Πάικου, κάνει επιχείρηση στο σταθμό, σιδηροδρομικό σταθμό Αξιούπολης. Τεινάζει τρένο με ζημιές αρκετές και λοιπά, βαγόνια αρκετά, χτυπάει τη γέφυρα, κάνει ζημιές στη γέφυρα Αξιούπολης. Εκεί προσχωρούν χωροφύλακες που ήταν στο σταθμό μαζί μας και σε συνέχεια κάνουμε και μια επιχείρηση κατά τις 7 του ίδιου μήνα στο μεταλλείο πηγής, όπου πήραμε αρκετά δυναμιτιστικά υλικά και λοιπά, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη δράση μας στον τομέα αυτό, στη γραμμή αυτή Θεσσαλονίκης Γεύγελη, που ήταν και βασική αρτηρία τους. Την περίοδο αυτή κάναμε με τα υλικά που πήραμε αρκετές ανατινάξεις στη σιδηροδρομική αυτή γραμμή. Στην Πελοπόννησο, ένοπλες ομάδες είχαν εμφανιστεί σποραδικά ήδη από το 1941, αλλά τελικά διαλύθηκαν. Από τα μέσα του 1942 αρχίζουν να δημιουργούνται νέες ανταρτικές ομάδες που θα οδηγήσουν στη συγκρότηση του Ελλάς Πελοποννήσου. Συμβολικό ορόσημο προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί το χτύπημα στο χωριό Καλλιρόη της Μεσσηνίας. Στο χωριό υπήρχε οπλισμένη ομάδα αποτελούμενη από πρωτοπόρους αγωνιστές της οργάνωσης Νέα Φιλική Εταιρεία που είχαν ενταχθεί στο ΕΑΜ. Στις 4 Αυγούστου του 1942, με παρότρινση της ομάδας, οι κάτοικοι του χωριού αρνούνται να παραδώσουν το παρακράτημα των προϊόντων τους για τους κατακτητές. Την άλλη μέρα στις 5 Αυγούστου, συγκεκριμένα στις 4 ώρα το απόγευμα, ήρθανε 10 Ιταλοί, καραμπινιέροι με επικεφαλής τον Λοχία Μπατίστα. Και άρχισαν να πιάνουν τον κόσμο, να τον χτυπάνε, να απειλούν κλπ. Εγώ ήμουν στο σπίτι μου και απ' έξω και τη στιγμή εκείνη, όταν είδα τους Ιταλούς, εγνώριζα ότι τα παιδιά εκείνα, η ομάδα αυτή, ήταν σε ένα χτήμα και τριγούσαν τη σταφίδα του Κανελόπουλου. Είναι από εδώ περίπου 2 χιλιόμετρα. Έτρεξα εκεί πέρα, εξέφυγα από τον Ιταλό, παίρνοντας μια γίδα και αμπολιώντας την και τρέχοντας να την πιάσω. Εξέφυγα από τον Ιταλό, πήγα, τους το είπα και από εκεί έφυγαν τα παιδιά και γυρίσανε, περάσανε, πήραν και τον Τζαβάρα, ο οποίος είχε κατέβει από την Αθήνα, γιατί ανέβαινε και κατέβαινε, και πήγανε επάνω εδώ σε εκείνο το βουναλάκι απέναντι που είναι εκεί πέρα, και εκεί είχανε όπλα. Ύστερα από τη δημιουργηθή σαν κατάσταση στο χωριό, συγκεντρωθήκαμε στο ύψο Μισοράκι 9 άντρες με τον Υπολογάκο Κανελόπλο, και πήραμε την απόφαση ύστερα από μια συζήτηση βέβαια
και με δισταγμούς και με τελατεύσεις ότι πρέπει να χτυπήσουμε το Ιταλικό απόσπασμα, γιατί η κατάσταση που δημιουργήθηκε είναι αφόρητη και διαπιστώσαμε ότι είναι και απέτηση των κατοίκων. Η ομάδα χτυπάει τους Ιταλούς ευνηδιαστικά. Από την ανεπάτηχη αυτή σύγκριση για τους Ιταλούς και ύστερα μάλιστα από τα καταστηκτικά πυρά του προπολιβόλου, οι Ιταλοί εγκατέλειψαν τη σύγκριση και τράψαν προσφυγή. Ελόξευσαν προς τα αριστερά, έπεσαν σε ένα ρέμα και βγήκαν στον εζευγολατιό της Μεσσηνίας για να ειδοποιήσουν τους προϊστάμενους τους. Επί το τυπωδίο της μάχης εγκατέλειψαν νεκρό τον Δερμηναία. Ο σκοπός μας ήταν να αναπληρώσουμε το ηθικό του λαού, να τσαλώσουμε τη συνείδηση, να γαλλιδώσουμε την πίστη προς τον ένοπλο αγώνα. Γιατί μέχρι εκεί, τη στιγμή αυτή, οι οργανώσεις του ΙΑΜ είχαν μια διάσταση όσον αφορά αν θα πρέπει να αρχίσει το Αντάρτικο ή θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα. Και είχαν φτάσει σε ένα σημείο λογοκοπικής συζήτησης χωρίς συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και ο λαός δεν καταλάβαινε κατά ποιον τρόπον θα πολεμούσαμε τον κατακτή. Και περίμενε μοιραία την ελευθερία του από τους συμμάχους. Η ομάδα αυτή ξανάσμισε τον Γενάρη του 43. Εξοπλίστηκε με αυτόματα και με χειρομπίδες που είχαν πέσει από αεροπλάνο που είχε ρίξει το συμμαχικό στρατηγείο τέλος του Οκτώβρη. Το συμμαχικό στρατηγείο ήταν 2, επαναλαμβάνω. Εξοπλίστηκε αυτή η ομάδα και το Φλεβάρι του ίδιου έτους μια ομάδα έγινε 2. Οι δύο γίνανε 3 και το Σεπτέμβρη με τη συνθήκη των Ιταλών γίνανε τάγμα και σύνταγμα. Στα τέλη του καλοκαιριού του 42, η ύπαρξη των ανταρτών του Άρη στη Ρούμελη έχει γίνει γνωστή στο στρατηγείο Μέσης Ανατολής που πραγματοποιεί μερικές ρήψεις πολεμικού υλικού. Έχουμε φτάσει τώρα πια στις 8 του Σεπτέμβρη, έρχονται δύο σύνδεσμοι και μας ειδοποιούν ότι ένα τμήμα ιταλικό κινήθηκε από την Άμφισσα προς την κατεύθυνση Γκιόνας για να πάει στην τοποθεσία Μπραήλα, γιατί εκεί ξανά είχαν γίνει ρήξεις παλιότερα, για να μαζέψει τα υλικά. Έτσι τα είχαν μαζέψει και πρωτήτερα τα υλικά αυτά. Πιάσαμε λοιπόν εμείς θέσεις αμέσως όλους τους δρόμους, τα μονοπάτια που θα ερχόταν προς την τοποθεσία αυτή, ήταν μια μεγάλη λάκα στην οποία εκεί γίνονταν ρήψεις, και εκεί κοιμηθήκαμε. Ώσπου σε κάνα δύο ώρες νύχτα έφτασαν καινούργιοι σύνδεσμοι, οι οποίοι μας λένε ότι οι Ιταλοί καταβληστήκαν στην τοποθεσία Αρικά, κοντά σε έναν παλιό μήλο που υπήρχε. Εμείς φύγαμε λοιπόν όλη τη νύχτα, κατεβήκαμε στη Ρικά, κάναμε εκεί ένα ημικύκλιο, ένα πέταλο, και μόλις ο μάγειρας βγήκε το πρωί να ανάψει το καζάνι για το τσάι, με ένα σήμα, με μια σφαίρα, με ένα πυροβολισμό του Άρη, με φωνές ρηχτήκαμε όλοι και τις περικυκλώσαμε. Οι Ιταλοί, με τα βρακιά βγαίναν βέβαια περισσότεροι, ρίξαν μερικές ντρυπές. Ένα πολυβόλο με το οποίο είχαν επισημάνει το δρόμο που πάει προς του Χοντρουγιάννη τα Πριόνια, αυτό έπαθε εμπλοκή, και έτσι ξημερώνοντας βρεθήκαν όλοι οι Ιταλοί με τα σόβρακα πιασμένοι. Οι αντάρτες του Ζέρβα θα δώσουν το πρώτο χτύπημα στις 26 Οκτωβρίου στην περιοχή Σκουλικαριάς Κλειδιού, όπου ανεβαίνουν δύο ιταλικά τάγματα από την Άρτα. Και εμείς με τον Ζέρβα φεύγουμε από τον Ξερόκαμπο που λέγεται, το μέρος αυτό, και έφτασαμε στη Σκουλικαριά. Οι Ιταλοί φόρτωσαν και ανέβαιναν προς τα πάνω. Στο σημείο αυτό ακριβώς απέναντί μας ήταν ο παλιός δρόμος και έβγαινε εκεί που είναι, που χωρίζουν τα έλατα. Εκεί κατευθύνονταν ο δρόμος. Ξεκινήσαμε από τη Σκουλικαριά. Στο δρόμο δε μας συνήθισαν 7 γέροι. Επέμεναν να πάνε αυτοί προς τη φυλακή. Ο Ζέρβας της είπε, όχι λέει, είστε γέροι. Εμείς θα πάμε, το πάνω, γιατί εμείς ξέραμε από πόλεμο. Ήταν όλοι του Μικρασιατικού πολέμου. Και με την υπομονή της πράγματι πήγαν αυτοί. Και αυτοί συνεπλάκησαν ακριβώς στο απέναντι σημείο που είναι μια σκάλα, στη σκάλα το έλεγαν. Και σκάλα είναι πραγματικά, δεν φαίνεται τώρα από τα έλατα. Εκεί ταμπορώθηκαν οι 7 γέροι και εκεί συναντήθηκαν με την προστοφυλακή των Ιταλών. Εν συνεχεία δε κατέφθασαν από και άλλα χωριά και ενώθηκαν μαζί μας. Η μάχη αυτή συνεχίστηκε ολόκληρη τη νύχτα και εν συνεχεία επί 4-5 μέρες. Οι Ιταλοί είχαν τόσες μεγάλες απώλειες που αναγκάστηκαν να μας στείλουν
διερμενέα με έναν λοχαγό, ποιους κατάγονταν από την μπαρικία των πατρών των Ιταλών, τέλεια ελληνομαθής, και μας ζήτησε να τις επιτρέψουμε να φύγουν χωρίς να τις χτυπήσουμε. Συναντήθηκαμε ο Καραμπίνας, εγώ και δύο-τρεις άλλοι που δεν θυμάμαι ακριβώς τα ονόματά τους να σας τα πω. Ο Καραμπίνας ήταν και λίγο ξύθυμος. Παλικάρα από τα γενναία, αλλά λίγο τραχή στη γλώσσα. Και τη λέει, ναι την Παναγία σας, θα σας αφήσουμε να φύγετε, αλλά με τα όπλα κρυμασμένα στην πλάτη και τις κάνεις προς τα κάτω. Και δεν θα σας επιτρέψω να πάτε από το κλειδί, άνω πέτα. Θα πάτε από Βελιτσκό, Καλεντίνη και από εκεί θα πάτε στην Άρτα. Βολιότερα είχε ήδη προωθηθεί μια ομάδα ελασιτών με επικεφαλής τον Σπύρο Μπέκιο και από πλευράς Βρετανών το Θέμη Μαρίνο. Αποστολή της να κόψει τη σιδηροδρομική γραμμή για την αντιμετώπιση πιθανών ενισχύσεων των Ιταλών. Κατεβαίνοντας, είχαμε καρφωμένο στο μυαλό μας τη ρητή διαταγή του Άρη. Δεν θα γυρίσουμε πίσω, δεν θα ανεβούμε την ανηφοριά, θα πέσουμε μέχρι τον έναν, αλλά θα αφήσουμε συντρίμματα πίσω τη γέφυρα. Κατεβήκαμε, πήγαμε στις θέσεις μας. Στην ορισμένη ώρα κόψαμε τα τηλεφωνικά σύρματα και πάνω εκεί, αν βλέπετε που είναι η κολόνα, κόψαμε τα τηλεφωνικά σύρματα και τοποθετήσαμε και τους δυναμίτες. Ο σταθμός διοίκησης της επιχείρησης μαζί με την εφεδρική δύναμη 30 αντιρρητών του Ελλάς με επικεφαλή στον Νικηφόρο εγκαθίσταται σε κοντινή απόσταση από τη γέφυρα. Όλοι περιμένουν πότε η ώρα θα γίνει 11. Αλλά εκείνη ακριβώς τη στιγμή φτάνει στη γέφυρα ένα επιβατικό τρένο από την Αθήνα και η επίθεση καθυστερεί για μερικά λεπτά. Μόλις προσπέρασε το τρένο προς βοράν, ακούστηκε ο πρώτος πυροβολισμός, φυσικά ακολούθησε ένας φοβερός ορυμαγδός, ταυτοχρόνως οι αχές αέρα και οι σάλπιγγες μας εσήμεραν προχωρείτε, προχωρείτε. Περιμέναμε με αγωνία τώρα την έκβαση της επιχειρήσεως. Σε 20 περίπου λεπτά, ο στόχος του τους εδώ καταλήφθηκε, οι αντάρτες έφτασαν εδώ, με φωνές, με αέρα, με ζήτο, όμως το άλλο βάθρο, ακόμα η δύναμη, δηλαδή η αντίσταση έπηκε, εξακολουθούσε να ανθίσταται. Περί τα 25 λεπτά, ίσως και μισή ώρα, το τμήμα που ενεργούσε από εκεί, για διάφορους λόγους, δεν μπόρεσε να αντέξει την πίεση, φαίνεται, του εχθρού και υποχρεώθηκε να συμπτυχθεί. Έφτασαν στο σταθμό διοίκησης, ο επικεφαλής του τμήματος, ένας μόνιμος αντιπροχωγός Παπαχρήστο, μαζί με έναν άλλο αξιωματικό, επίσης, ο οποίος μας πληροφόρησε, γιατί εγώ ήμουν όλο αυτό το διάστημα στο σταθμό διοίκησης, ότι το τμήμα συμπτύχθηκε. Εκείνη τη στιγμή ακριβώς επενέβη ο Άρης, κάπως έντονα, φώναξε τον Δημητρή, ο οποίος ήταν, τον Νικηφόρο δηλαδή, ο οποίος ήταν επικεφαλής της εφεδρίας, 30 ανδρών του Ελλάς, και προσωπικά τον Πελοπίδα, τον Θάνο και μένα, και μας είπε πάρτε γρήγορα την εφεδρία, να κινηθείτε, να πάτε να καταλάβετε το στόχο και αν δεν το καταλάβετε να μην γυρίσετε κανένας πίσω. Ο Άρης με φώναξε και με διέταξε να πάρω την εφεδρία και να περάσω στην επίθεση. Να μην γυρίσετε, μας είπε, εάν δεν καταλάβετε το βάθρο και όποιος πισωπατάει θα τον εκτελείτε επί τόπου. Μαζί μας βεβαίως ήρθαν και 5-6 αντάρτες από αυτούς του Ζέρβα που είχαν συμπτυχθεί, όπως και ο Παπαχρήστο που είπα που ήταν επικεφαλής, και μερικοί άλλοι τους οποίους δεν μπορώ να θυμάμαι βέβαια ύστερα από τόσα χρόνια. Τότε ζήτησα προς τον στρατηγό να πάω στην εφεδρία στο βόρειο τμήμα. Και στην αρχή έφερε αντίρρηση, την επιβολή μου όμως δέχτηκε και έφυγα και έμεινε ο Γιάννης ο Παπαδάκης μαζί με τον στρατηγό.
Εγώ κινήθηκα λίγο αριστερότερα για να καταλάβω το βράχο αυτόν που είναι από τους δυο τον κάτω βράχο, γιατί είχα το φόβο από την αναγνώριση που κάναμε ότι οι Ιταλοί ή έπρεπε να έχουν οχυρωμένη την τοποθεσία αυτή ή τουλάχιστον θα την καταλάμβαναν εάν άρχιζε η μάχη. Πραγματικά όταν έφτασα στο βράχο βρήκα Ιταλούς απάνω, τους ανατρέψαμε αμέσως και από το βράχο αυτόν κατηφορήσαμε κατευθείαν κάτω με φωνές να φυλαγόμαστε μεταξύ μας, γιατί οι άνδρες μας που ενεργούσαν κατευθείαν υπήρχε περίπτωση να μην μας αντιληφθούν και να αλληλοσκοτωθούμε. Προχωρήσαμε και στις ιταλικές θέσεις και φτάνοντας στο ιταλικό, στην ιταλική σκοπιά, διέχθηκα μια χειρομοβίδα ιταλική επιθετική, η οποία ευτυχώς δεν μόνο με ζαλίστηκα και έτρεξε ο ανθρωπόρος από Παπαρίζου, πανδίδι έπαθα, δεν είχα πάρει τίποτα. Είχαμε μια χειροβίδα μύρης, την οποία συγκοντανήσαμε εναντίον της σκοπιάς του πολυβολίου των Ιταλών, εξουδετερώθηκε το πολυβολίο και ως ο πολυβολητής έφυγε προς το ρεύμα κάτω. Οι Ιταλοί δεν ελέγχουν πια με τα πυρά τους τα στηρίγματα της γέφυρας και οι Βρετανοί Σαμποτέρ, με επικεφαλής τον ίδιο τον Μάγερς και με τη βοήθεια ανταρτών του Ελλάς και του ΕΔΕΣ, προχωρούν στην υπονόμευση. Χωρίς να έχει πέσει ούτε η κόκκινη, ούτε η άλλη φωτοβολίδα, η πράσινη του βορείου βάθρου, αλλά μόνο η λευκή του νοτίου, οι Σαμποτέρ είχαν πλησιάσει και ενώ αγωνιούσαμε και εμείς στο βόρειο βάθρο τι θα γίνει, ακούμε ξαφνικά τα διακεκομένα σφυρίγματα του αρχηγού των Σαμποτέρ με αστυνομική σφυρίχτρα, ένα πράγμα δηλαδή τρουρ, που εσήμαινε ότι επίκειται η ανατίναξη. Αυτό μετέδωσε ένα γενικό ενθουσιασμό και στους άνδρες του Βορείου Βάθρου και του Νοτίου. Άρχισαν να φωνάζουν και με καλαμπούρια να φυλαχτούμε. Βάρδα, φουρνέλο, ακουγόντουσαν φωνές, γέλια, ενθουσιασμό, ζήτο και πέσαμε εκεί που βρισκόταν ο καθένας. Πραγματικά σε λίγο ήρθε μια έκρηξη η οποία ήταν φοβερή. Κουνήθηκε το βουνό ολόκληρο. Ωστόσο, ενώ η ανατίναξη δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, από τη Λαμία ξεκινούν φορτηγά με Ιταλούς στρατιώτες που επιβιβάζονται σε τρένο στο λιανοκλάδι. Σε λίγο το τρένο με την ιταλική ενίσχυση πλησιάζει στο σημείο της προωθημένης ενέδρας των ανταρτών. Φτάνει το τρένο σιγά σιγά και φτάνοντας στο σημείο που είχαμε τοποθετήσει τις δυναμίτες γίνεται η έκρηξη. Σταματάει το τρένο. Ρίχνουμε εμείς με όλα τα όπλα μας πάνω στο τρένο. Κατεβάζει το τρένο τμήμα εκεί. Αρχίζουν και πιάνουν θέσεις αυτοί από κάτω από τη γραμμή. Εμείς χτυπιούμαστε μαζί τους, το τρένο κάνει μια μπρος, μια πίσω και περνάει το κομμένο μέρος και φεύγει. Η μια η ράγια δεν ήταν κομμένη, στηρίχθηκε σε αυτή και πέρασε. Αυτό το πράγμα ήταν το πιο ανησυχητικό που μπορούσε να περιμένουμε, διότι εάν οι Ιταλοί όλοι καθυλώνονταν 1000-1500 μέτρα βορείως της γέφυρας, ήταν δυνατό να τους κρατήσουμε πολλή ώρα μέχρι να φτάσουν. Αλλά η αμοξυστοιχία ήρθε μπροστά στα πόδια μας. Εμείς, με τις λίγες σφαίρες που μας απέμεναν, άρχισαμε να βάζουμε εναντίον της αμοξυστοιχίας και μάλιστα ήταν τόσο κοντά που ακούγαμε τον οδηγό να λέει «Έλληνες είμαι, παιδιά, μη με σκοτώνετε». Και τους Ιταλούς αξιωματικούς να λένε «Αβάντι, αβάντι». Προέτρεπαν τους στρατιώτες του να κατεβούν από την αμοξυστοιχία και να πάρουν θέσεις. Αρχίσαμε λοιπόν αμέσως τη μάχη. Ανοίγαν τα βαγόνια, πηδούσαν έξω οι Ιταλοί. Αυτό το πράγμα κρατούσε 10-12 λεπτά και δεν ακούγαμε ακόμα κανένα σημείο από τη γέφυρα ότι πλησιάζει να τελειώσει η επιχείρηση. Τα πυρομαχικά μας όπου να είναι θα σώνονταν. Σε αυτή την κορύφωση της αγωνίας ακούμε τα διακεκομένα σφυρίγματα από τον αρχηγό των Σαμποτέρ. Πραγματικά ακολούθησε αμέσως μετά, καλυφθήκαμε, ακολούθησε αμέσως μετά η ανατίναξη και αυτή η ανατίναξη ήταν πολύ ισχυρότερη από την πρώτη και το γεφύρι γκρεμίστηκε σε ερείπια. Το κατώθημα του Κουρουποτάμου είναι ένα κοινό επίτευγμα
που έγινε από τις δύο ανταρκτικές ελληνικές οργανώσεις, του Ελλάς και του ΕΡΙΣ. Σε έκθεσή του στις 2 Δεκεμβρίου, ο Γερμανός πληρεξούσιος στην Ελλάδα, Νόι Μπάχερ, αφού τονίζει τη σημασία της Ελλάδας σαν βάσης για τις επιχειρήσεις στη Βόρεια Αφρική, σημειώνει. Τυχόν επαναλήψεις τέτοιων επιθέσεων μπορούν να θέσουν εν αμφιβόλο την αντοχή και ασφάλεια της όλης επιχειρησιακής βάσης. Σε αντίπεινα, οι κατακτητές εκτέλεσαν 19 ομήρους από τη γύρω περιοχή μπροστά στην κατεστραμμένη γέφυρα και άλλους 3 στα Καστέλια. Όταν στη Βίνη, θυμάμαι, παρουσιάστηκε ο Άρης, τραγουδούσαν αυτοί ένα τραγούδι που έλεγε «Έλληνες, ακολουθήστε των ανταρτών τη φωνή, να δείτε τι ωφελείστε μέσα στη σκλαβιά τη στερνή». Αυτό το τραγούδι το πήραμε κι εμείς του Έρης και όταν κατηβαίναμε για τον Γοργοπόταμο, αυτό τραγουδούσαμε. Αλλά και στο Μαύρο Λιθάρα, όταν γυρίζαμε και χωρίσαμε, τραγουδούσαμε επίσης πάλι του Λενικού και στα βουνά και πέρδι και στα πλάγια, ο Άρης πάει στον Παρναστό και ο Ζέρβος πάει στον Βάλτο. Και του τραγουδούσαμε και εμείς και οι αντάρτες του Ελλάς. Νομίσαμε ότι το αντάμωμα εκείνο θα ήταν οριστικό, αλλά δυστυχώς γελαστήκαμε. Ο αρχηγός της Βρετανικής Αποστολής Μάγερς, στην έκθεσή του για τον Γοργοπόταμο, τόνισε τη συμβολή τόσο του ΕΔΕΣ όσο και του ΕΛΑΣ. Ωστόσο, στις σχετικές εκπομπές του BBC γινόταν αναφορά μόνο στο Ζέρβα. Σε αυτό στηρίχτηκε και η επικήρυξη του Ζέρβα από τις Ιταλικές Αρχές Κατοχής. Το γεγονός αυτό είχε επιπλοκές στη σχέση του ΕΛΑΣ τόσο με τους Άγγλους όσο και με τον ΕΔΕΣ, καθώς ο Άρης και οι αντάρτες του είδαν με πίκρα και δυσπιστία αυτή την αντιμετώπιση. Στις 18 Δεκεμβρίου του 1942 ξεκινάει από το Καρπενήσι ένα ιταλικό σύνταγμα που πληροφορήθηκε την εμφάνιση δυνάμεων του Άρη στην περιοχή του μεγάλου και μικρού χωριού. Οι αντάρτες ήταν καταβλισμένοι στο μικρό χωριό. Πάνω στα ξημερώματα, την ώρα που ακριβώς έβγαινε ο ήλιος, φτάνει ένα σύνδεσμος από το χωριό Κλαψί και μας λέει ότι έρχονται οι Ιταλοί. Ένα μεγάλο τμήμα από το Καρπενήσι. Ο Άρης αμέσως δίνει τις εντολές του. Λες και την ώρα που περνούσαμε, έκανε πάντοτε αναγνώριση για το πού μπορεί να δώσει μάχη, πού μπορεί να κτίσει ανέδρα και μας πάει κατευθείαν στη ρεματιά που είναι πριν το μικρό χωριό. Και εκεί πιάσαμε θέσεις. Περιμένουμε να έρθουν οι Ιταλοί. Ένα μέρος της Ιταλικής φάλαγγας είχε κατευθυνθεί στο μεγάλο χωριό, ενώ το υπόλοιπο ανέβαινε τη χαράδρα που οδηγεί στο μικρό χωριό, χωρίς να υποψιάζεται την ενέδρα των ανταρτών. Μπροστά, χωρίς να υπάρχουν ούτε ανιχνευτέ ούτε τίποτα, ευάδιζε ένας αξιωματικός, του οποίου τα γαλόνια φαίνονταν χρυσά εδώ. Έβλεπα ακόμα και τις συσπάσεις του προσώπου του με τα κιάλια μου. Και την ώρα που ο αξιωματικός αυτός πήγαινε να μου κρυφτεί πίσω από έναν τοίχο σε κήπο, έβλεπα πλέον τις πλάτες του όπως ανέβαινε απέναντί μου. Σημάδεψα καλά ανάμεσα στις πλάτες του, πυροβόλησα και το πέσιμό του ήταν το πέσιμο το χαρακτηριστικό ανθρώπου που έχει δεχτεί το πλήγμα της σφαίρας. Ταυτοχρόνως όλοι οι Ιταλοί αυτοί που ανέβαιναν πίσω του σε πυκνή διάταξη, κατάνδρα βέβαια αλλά σε πυκνή διάταξη, έπεσαν άλλοι μέσα στο δρόμο και άλλοι πηδούσαν σε τείχους από πίσω για να καλυφθούν. Ρίχνουμε στο σωρό. Σκορπίσαν, τα χάσαν αυτοί, σκορπίσαν από εδώ και από εκεί, ώστε να πιάσουν θέσεις. Εμείς φάγαμε πολλούς εκεί, χτυπήσαμε πολλούς. Στο μεταξύ η μάχη εμένετο. Η ρεματιά αντιβούιζε και τα πυρά των ανταρτών ήταν πολύ πυκνά συνολικώς. Είχαν προσθεθεί τα πυρά των Ιταλών, οι οποίοι πλέον είχαν πάρει θέσεις και μας χτυπούσαν, εκτός βέβαια από τους σκοτωμένους και από τους τραυματίες. Αλλά και από απέναντι από το μεγάλο χωριό οι Ιταλοί άρχισαν να βάζουν με τους όλμους που είχαν στήσει και αντιβούιζε και από αυτό η ρεματιά. Σε μια στιγμή
ακούω τον κλέαρχο δίπλα μου και έκανε ένα σπαρτάρισμα και είπε τη φράση «Αχ τους κερατάδες, μες στην καρδιά με χτύπησαν». Και με το σπαρτάρισμα έμεινε άπνους. Γύρισα αμέσως, κλέαρχε του μίλησα, αλλά ήταν τελείως, ήταν σκοτωμένος πλέον. Μάλιστα το αίμα που βγήκε από το στόμα του έτρεξε πάνω και στο δεξιό χέρι το δικό μου και στο δεξιό μου μάγουλο. Οι Ιταλοί είχαν στη μάχη του μικρού χωριού δεκάδες νεκρούς και τραυματίες. Ο επικεφαλής τους, που σκοτώθηκε πρώτος, ήταν ο διοικητής του συντάγματος του Καρπενισιού. Η μανία των κατακτητών ξεσπάει στον άμαχο πληθυσμό. Το μικρό χωριό παραδίνεται στις φλόγες. Στο μεγάλο χωριό, οι Ιταλοί πιάνουν πολλούς κατοίκους και προκρήτους που παρά την προειδοποίηση της αιαμικής οργάνωσης δεν αποφάσισαν να φύγουν από το χωριό. Ανάμεσά τους, ο διοικητής του σταθμού χωροφυλακής Χαρίλαος Κατσίμπας και ο δάσκαλος Γιάννης Καριοφίλης. Τους κουβαλήσαν εδώ, μέσα στο σχολείο αυτό γίναν τα βασανιστήρια, εδώ γίναν, κρεμάσανε μια τριχιά σε ένα κούφωμα της πόρτας. Εκεί τους κρεμούσαν, τους βάζανε διαγωνάρια στα πόδια και τους ρωτούσαν αν περάσανε οι αντάρτες, πού βρίσκεται ο Άρης, ποιοι είναι μέλη της οργάνωσης. Κανείς δεν λύγησε, κανείς δεν μαρτύρησε τίποτε. Όλοι κρατήσαν. Όταν ξεκρεμάσαν έναν μόνιμο νέο επιλοχία του στρατού Καναρά κάτω και τον ρίξαν σαν τζουβάλι μετά τα βασανιστήριά του, ο πατέρας μου τον πλησίασε, του μάζεψε τα πουκάμισα και του είπε «Θα κουράγιο, θα αντέξουμε». Αυτό ήταν το πνεύμα της αντίστασης τότε. Μετά από εδώ πήρανε 80 άντρες, γυναίκες μαζί τους, πήγαν στο απέναντι μικρό χωριό. Εκεί είχαν νέα βασανιστήρια, νέες ανακρίσεις. Τελικά τους ειδοποιήσανε 23 παραμονή Δεκέμβρη. Όποιος θέλει να ετοιμάσει τελευταίες του οδηγίες για τις οικογένειες, ό,τι θέλουν να γράψουν είναι ελεύθεροι. Εκεί γράψαν τις τελευταίες επιστολές τους. Ο πατέρας μου έγραψε επιστολές και για άλλους που δεν μπορούσαν, γιατί τα χέρια σου ήταν σπασμένα. Εκεί έγραψε και αυτή την επιστολή που μου άφησε. Πάνω μου, ξέρω πως ο θάνατός μου θα σε λυπήσει κατάκαρδα. Η θέλησή μου είναι, και δεν πρέπει να μου χαλάσεις το χατήρι, να μη στεναχωρηθείς διόλου. Αντιμετωπίζω τον θάνατο με θάρρος πρωτοφανές που ποτέ δεν το ήλπιζα. Σε αυτό το σημείο του μικρού χωριού, οι Ιταλοί έκλεισαν μέσα σε ένα σπίτι και έκαψαν ζωντανούς τον ιερέα του χωριού Δημήτριο Βαστάκη και τον σταθμάρχη του μεγάλου χωριού Χαρίλαο Κατσίμπα. Άλλοι 11 κάτοικοι των δύο χωριών εκτελέστηκαν. Τους βάλανε, ανοίξαν τους λάκους τους και τους στήσαν μπροστά στο εκτελεστικό. Την τελευταία στιγμή, όπως διηγείται ο Πριγκιφίλης και ο επιζών σήμερα Λαυτογιάννης, ο πατέρας μου σήκωσε το χέρι ψηλά έτσι και φώναξε «Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η ελευθερία». Αυτό ήταν το τέλος της εκτελέσεις. Έρχομαι προς τα πάνω, έρχομαι εδώ πέρα και βρίσκω ακριβώς στη γωνία εκεί τους μεγαλχωρίτες, τις γυναίκες αυτές να κλαίνε και να ρηγορογάνε τους νεκρούς τους και δεν αποφάσισε κανείς να έρθει κάτω. Ήρθα κάτω, βρήκα, τους είδα αυτούς τώρα, είχαν όλοι ξάπλα χάμου να πούμε με αίματα και αυτό να πούμε, μυαλά έξω αυτό. Εδώ ο δάσκαλος ο Καριοφίλης, ένας δάσκαλος από το μεγάλο χωριό, όπως φαίνεται είχε φωνάξει «Ζήτω η Ελλάδα», κάτι τέτοιο, και είχε το χέρι του, ήταν έτσι. Ήταν δε κοκαλωμένοι αυτοί. Τέλος πάντων ήρθανε ο κόσμος, τους μαζέψαμε και τους πήραμε και τους πήγανε στο μεγάλο χωριό και τους στάψανε τους 11 αυτούς.
Η μάχη του μικρού χωριού και τα βάρβαρα αντίπεινα των κατακτητών έδωσαν νέα όθηση στο αντιστασιακό κίνημα της περιοχής. Από στόμα σε στόμα πέρασε το τραγούδι που έγραψε η νεαρή αγωνίστρια του μικρού χωριού, Ναυσικά Φλέγκα. Αναστενάζουν τα βουνά και ο ήλιος σκοτεινιάζει. Το δόλιο το μικρό χωριό και πάλι ανταριάζει. Ο Άρης κάνει πόλεμο, μαντάρτες παλικάρια. Η ανάπτυξη και η απήχηση του ανταρτικού κινήματος στα τέλη του 42 προκαλεί σοβαρές ανησυχίες στους κατακτητές, που εξαπολύουν ολόκληρη προπαγανδιστική εκστρατεία προσπαθώντας να απομονώσουν τους αντάρτες από τον πληθυσμό που τους περιβάλλει με αγάπη και ελπίδα. Οι αντάρτες παρουσιάζονται σαν ληστοσημωρίτες που φταίνε για όλα τα δεινά του ελληνικού λαού. Η χονδροειδής αυτή προπαγάνδα πέφτει στο κενό. Στις 20 Δεκεμβρίου του 42, η παράνομη εφημερίδα Ελληνικών Αίμα, συντηρητικών κατευθύνσεων, δίνει μια μαχητική απάντηση στις συκοφαντίες των κατακτητών. Το 21 τους λέγαν κλέφτες, σήμερα τους λένε ληστές. Τώρα, όπως και τότε, είναι οι αγωνιστές της ελευθερίας.